Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην Άννα Μαρία Κοφίτσα να δούμε νεότερες εικόνες αλλά και πληροφορίες για την απίστευτη αυτή τραγωδία. Εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ όσο περνούν οι ώρες, μεγαλώνει η λίστα με τον αριθμό των θυμάτων, Άννα Μαρία. Νίκο, συνεχώς καταφθάνουν νέες εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας του φοβερού αυτού δυστυχήματος. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής 300 είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός των νεκρών. Πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες σε μια πολλαπλή φωνική καραμπόλα τρένων, σύμφωνα με τις αρχές. Στα δύο επιβατικά τρένα επέβαιναν τουλάχιστον 2.000 επιβάτες, να σου πω. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ, καθώς αρκετοί χιλιάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως εκατοντάδες κάτοικοι γειτονικών χωριών, ασθενοφόρα, γιατροί, διασώστες έσπευσαν στο σημείο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους επιβάτες, στους εγκλωβισμένους επιβάτες. Έσκαβαν με τα χέρια τους προκειμένου να βγάλουν τους επιβάτες μέσα από τα διαλυμένα τρένα. Η αιτία τώρα του χειρότερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ινδία τα τελευταία 40 χρόνια, να σου πω ότι δεν είναι ακόμα σαφής. Το 1981 ήταν η χρονιά με την πλέον πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα, με πάνω από 800 νεκρούς. Τέλος, να σου πω ότι πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Μόντι, επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος μαζί με τον Υπουργό Σιδηροδρόμων αλλά και τα νοσοκομεία, συνομίλησε με αξιωματούχους, με συγγενείς θυμάτων και τραυματίες και δεσμεύθηκε πως θα τιμωρηθούν παραδειγματικά υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας.